Έχει απομακρυνθεί ο Άλεφ. Ανέβηκε ψηλότερα από όλους. Το σουτ που γίνεται πάνω στον Κίσα χωρίς κανένα πρόβλημα, σταθερά και πάλι. Νουρ και Κορέα. Ο Νουρ αυτός θα εκτελέσει πάνω στον Μπελετς. Πιέζει και κερδίζει ο Τινστέλ. Προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή. Πέρασε την πάσα. Έγινε το σουτ από τον Τσάρλς Ελουντού. Απέκρουσε ο Μπελετς. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στον αγώνα. Έβαλε την μπάλα μπροστά. Η κίνηση είναι από τον Ελουντού. Την έστειλε απέναντι για τον Τινστέλ που έκανε ένα δυνατό σουτ. Και έστειλε την μπάλα έξω. Δεύτερη φάση για τη Νέα Σαλαμίνα. Πέρασε ο Βιντιγκάλ. Και έστειλε την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυνε ο Χριστοφόρου, επιμένει το απολέγει. Είναι το σούτ από μακριά. Ο Κίσας πέφτει στη γωνία και αποκρούει σταθερά. Το σούτ από τον Σόουζα. Από πλευρά του Αποέλ και ο Κωστή. Θα βρει τον Ελουντού. Οι δυο του θα κάνουν το 1-2. Ο Ελουντού έστειλε την σέντρα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε ο Κωστή. Κερδίζει ο Κορέα. Είναι έτοιμο να σουτάρει. Το κάνει πάνω από την εστία. Η πιο ξεκάθαρη φάση στον αγώνα. Στο 55ο λεπτό. Εδώ έγινε το λάθος και βγαίνει μόνος ο Ελουντού από τη δεξιά πλευρά. Σπέδουν να τον κλείσουν οι του Αποέλ. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα. Η μπάλα στον Κίξλεϊ, έγινε το σουτ. Τελικά τον Κωστή βγήκε ο Μπέλετς και απέκρουσε. Αφού πρώτα ο Γιώργος ο Μερκής, νομίζω, σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Ακόμα μια φάση σε κόντρα επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα στο 60 λεπτό. Των 15 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μάτιτς θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει λίγο δεξιότερα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Κίσα. Παίρνει φορά ο Μάτιτς με σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά 1-0. Γιώργος Μερκής. Αυτός δίνει τη λύση για το Αποέλ. Στο τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Κίσας. Η μπάλα πήγε στη γωνία. Έμεινε εντελώς μόνος. Όλοι περίμεναν απευθείας εκτέλεση. Την εκτέλεση την έκανε με το κεφάλι ο Μερκής. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Ανεβαίνει ο Μερκής. Στέλνει την μπάλα στην γωνία. Ζυγίζει την κεφαλιά. Πολύ καλή πράγματι η ενέργεια από πλευράς του κεντρικού αμυντικού. Αλτάμαρη. Μάτιτς έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ που θυμίζει εκείνο που πέτυχε με την Καραμπάχ στο Μπακού στο Champions League. Σημειώνει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Θα το δούμε και θα το ξαναδούμε από όλες τις κάμερες της Citavision εδώ, κοιτάξτε, στο ύψος της περιοχής. Στέλνει την μπάλα στη γωνία. 2-0 το Αποέλ, απόλυτα ουσιαστικό στις ευκαιρίες που δημιουργεί στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγματι, εκπληκτικό το γκολ. Με το εσωτερικό του ποδιού και με πολύ μεγάλη δύναμη, στέλνει την μπάλα στην γωνία να αναπαυτεί στα δίχτυα του Κίσα. Βιντιγκάλ πέρασε. Έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το highlight της βραδιάς. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει απόψε με το Αποέλ, με την ευστοχία και με το πόσο ωραία γκολ σημειώνονται. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Δείτε από ποιο σημείο κάνει το σουτ και πού πάει μπάλα. Ο Βιντιγκάλ δικαιώνει έτσι και τον Ντόλ που επιμένει να τον χρησιμοποιεί παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενους αγώνες δεν ήταν και τόσο καλή η παρουσία του. Με αυτό το έξοχο πραγματικά τέρμα. Πάσα για τον Πες και για τον Κωστή στην περιοχή. Το γύρισμα για τον Kingsley με πλάτη. Έκανε το σουτ, εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά άστοχο το σουτ. Κωστή. Τσαμπούρης. Έγινε το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Ούτε και τώρα ο Σίμψον. Δεν την θέλει την Νέα Σαλαμίνα απόψε.